Στην εξάρθρωση δύο συμμοριών που εμπλέκονται σε απάτες και εικονικά τιμολόγια προχώρησε το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Μιχάλη. Δήλωναν εικονικά τιμολόγια καυσίμων και καρπώνονταν το ΦΠΑ ενώ είχαν και επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωση. Κύκλωμα εξαπάτης του ελληνικού δημοσίου με σκοπό το παράνομο κέρδος. Εξάρθρωσαν ΣΥΑ οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας, συλλαμβάνοντας 17 άτομα σε Καβάλα, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των συλληφθέντων ιδιοκτήτες πρατήριων, ψαράδες, ένας θελωνιακός και ένας λιμενικός. Οι ψαράδες συνεργάζονταν με τα βενζινάδικα για την έκδοση εικονικών τιμολογίων για να παρουσιάζουν μεγάλες καταναλώσεις πετρελαίου σε αλευτικά σκάφη. Στη συνέχεια, ο τελωνιακός επιβεβαίωνε ότι τα καύσιμα καταναλώθηκαν, ενώ ο λιμενικός έδινε βεβαιώσεις αξιοπλοίας των αλευτικών. Με αυτόν τον τρόπο, ΣΥΑ, οι βενζινοπόλες καρπώνουν το ΦΠΑ και οι ψαράδες εισέπραταν την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κανονική αλυσίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.